εξωτερικό, μας στο πείτε, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε πολύ περήφανοι. Αυτή είναι η καταδία του Έλληνα. Τίποτα δεν πάει καλά. Έχω όλα τα χαρτιά της Τέσλα και πάνω. Κάθε 5 χρόνια πληρώνω 15, 20, 25.000 ευρώ για το μηχάνημα του παιδιού, το οποίο το φρέει στο κεφαλάκι του. Δεν μου είπε ποτέ περιθώριο να πω ότι θα τα πάω σε ένα πάρκο κάπου να παίξω. Να ξέχασε το, έχουν μεγαλώσει εδώ μέσα από το κινητόδρομο. Κάθε λίγο και λίγο με νεροστέρνουν από το καυσαέριο. Εγώ από τα κάρπονα μου είπαν γιατί και από το καυσαέριο έβγαλα καρκίνο στο πνεύμα. Δεν θέλω να το λέω, το πράγμα πες το γίγα που είναι βαρύ. Λοιπόν, μας έχουν συμβεί 1,002 εδώ πέρα για ένα κομμάτι ψωμί. Εκεί που πάμε να βγάλουμε ένα κομμάτι ψωμί, μας το τρώει οι γιατροί, δεν πληρώνουμε καμία υποχρέωση γιατί δεν είμαστε σε θέση. Πήγες στην ΔΕΗ, έκανες κάποια ενέργεια? Τι, πήγα, έχουν όλα τα χαρτιά. Και τι σου είπανε? Ότι δεν, τα έχουν κατεβασμένα. Ότι αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους. Πότε το έχουν κόψει τώρα, είναι πολύ καιρό? 10 μέρες τώρα, 11 σήμερα. Εσύ πώς μας βρήκες, όπου... Δεν ήξερα που να φωνάξω παιδιά εδώ, είναι χαμένη η Πάτρα μες στα προβλήματά της. Τώρα όσο για τα κανάλια, ξέχασέ το, μετράμε σε νούμερα, έτσι. Τι θα πουλήσει, τι δεν θα πουλήσει, το ξέρουμε. Δεν πουλιώ, δεν πουλάω. Εντάξει. Και όχι μονάχα, τους έχει απαγορευτεί να τα βγάζουν αυτά προς τα έξω, τις αυτοκτονίες, τα προβλήματα, για να μην επαναστατήσει ο λαός, γιατί φοβόνται. Και εμείς, σαν κίνημα, κάνουμε γύρω στις 10-15 συνέντευξεις κάθε μέρα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξαθλειωμένοι και δεν προβάλλεται τίποτα. Το ξέρω. Τίποτα, μας έχουν ακούσει παντού. Το ξέρω. Και ότι σας κυνηγάνε, το ήξερα το κίνημα, το είχα ακούσει. Έχω δει εδώ που έχουν γίνει κάποιες κινητοποιήσεις και ψάχνα να σας βρω μέσα στο ίντερνετ. Και κίνημα στο κίνημα δεν πήρα και μου βγήκε αυτό το πράγμα. Yeah. Και εκεί βρήκα και το νόμο, είπα δεν μπορεί, θα υπάρχει νόμος. Είχα μπει και είχα διαβάσει στο Σύνταγμα το άρθρο 21 που λέει, που εν καιρό σε αυτές τις καταστάσεις, ας πούμε, ότι τα άτομα με δικές ανάγκες, οι υπερηλικές και οι παινία, αν θέλεις, η επαιτία που μου φτάσει όλοι, ότι χρήζουν ειδικής μεταχείρισης και ότι εξαιρούνται από κάποιες καταστάσεις. Πράγμα που δεν τηρείται και το Σύνταγμα δεν τηρείται αυτή τη στιγμή. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ είχες πάει και στο εισαγγελέα, τι έκανε? Ναι, πήγα στον εισαγγελέα. Και... τον κάλεσε ο εισαγγελέας, τον διοικητή, δεν παρουσιάστηκε και όταν ξαναπήγα στον εισαγγελέα με τον νόμο, λέω: ξέρετε ότι υπάρχει αυτός ο νόμος. Ποιος νόμος μου λέει, του λέω αυτός. Είπε τη γραμματεία του, πάρτε τον και φωτοτύπησε τον, γιατί προφανώς δεν τον γνώριζε. Έτσι. Αφού τον φωτοτύπησε, λέω: συγχωρείτε. Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο, υπάρχει νόμος. Αυτή τη στιγμή εσείς δεν μπορείτε να διατάξετε με τον νόμο στα χέρια σας να γίνει. Όχι, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, μου λέει. Δηλαδή δεν μπορούσε να εκτελέσει τον νόμο. Ναι, να δώσει η εισαγγελική παραγγελία. Δηλαδή... όχι εισαγγελική παραγγελία. Εισαγγελική διαταγή να γίνει επανεσύνδεση σε άτομα που κινδυνεύουν. Που χρήζουν. Εγώ έχω ανάγκη από οξυγόνο. Το παιδί έχει ανάγκη αυτό το παιδάκι για οξυγόνο. Κάνουμε και οι δύο κρίσεις οξυγόνου. Αυτό το παιδάκι το έχει από τη διαμάχη και μας είπες ότι... έχει κόφωση. Έχει αυτισμό και έχει και καρδιοπάθεια. Και το παιδάκι το άλλο είναι στο νοσοκομείο? Ναι, το άλλο είναι με εγκεφαλική ενδοκράνεια υπέρθεση πριν 2 χρόνια. Πράγμα πολύ σοβαρό για τον άνθρωπο, ίσον εγκεφαλικό, εγκεφαλική αιμορραγία. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να αποβεί μοιραία για τη ζωή του και να έρθει στα νοσοκομεία. Και πού η πολιτεία? Άλλη στα θέρετρα και άλλη στα θέρετρα. Το να γεννηθεί κουβός ήταν θέλημα Θεού. Το να τυφλώσουν οι άνθρωποι είναι απαράδεκτο. Έτσι, ναι. Είναι κακούργημα, είναι εγκληματική πράξη. Ναι, να ναι. Του αφαιρέσουν το οξυγόνο της ζωής τους. Πού είναι το Σύνταγμα? Πού είναι εκεί ότι ορκιστήκαν ότι θα προσπίσουν τα συμφέροντα των Ελλήνων και θα υποστηρίζουν το Σύνταγμα? Δυστυχώς μας θέλουν εξαθλειωμένους για να μην μπορούμε να αντιδράσουμε. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να το παλέψουμε. Και την τελευταία στιγμή που θα φύγει την πνοή του Έλληνας, απλά περιμένουμε όλη την τελευταία στιγμή. Αυτό το κακό έχει ο Έλληνας. Αυτό είναι. Ναι. Πόσο καιρό ζείτε εδώ? 13 ολόκληρα χρόνια. Και έχει έρθει κανείς να σας πει αν χρειάζεται κάτι, να κάνει κάτι για τα παιδιά σας, πάντα παιδιά σχολείο? Εγώ θέλω να δείτε τους βαθμούς του μικρού, την εξέλιξη του. Ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα στους δρόμους, αυτό που το 9χρονο και αυτόν εδώ. Είχαμε πάρει άδεια ειδική από το Υπουργείο για να δώσει εφέτος στο κομπιούτερ, το Word και όλα αυτά. Επειδή είναι μικρό για την ηλικία του. Ένα παιδί που στα μαθήματά του δεν πιάνεται και έχει πάρει επέρνους. Τους έχω εδώ έξω.
Ένα παιδί που είναι μεγαλωμένο μέσα στον δρόμο. Αυτό θέλω να πω και να είναι όλες οι μανάδες έτσι περήφανες και να στηρίξουν τα παιδιά τους, γιατί εμάς έχουν ανάγκη και παράδειγμα. Εμείς είμαστε σπαρτιάτισες. Εμείς είμαστε απόγονοι ανθρώπων που δώσανε τα φώτα και δεν μπορεί κανείς να μας στερήσει το φως. Μόνο αυτό έχω. Τώρα πώς τρώνε τα παιδιά, το ψυγείο, φαΐ? Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Μια σαλατίτσα το μεσημέρι, έχω βάλει ένα χωραφάκι πίσω με κάτι ντοματούλες και περιμένω κάθε μέρα να κοκκινήσουν. Και το παιδί τι έπαθε και είναι στο νοσοκομείο? Εμποράκι στο σηκώτη του. Απόφραξη χωλής με σήμερα. Και ο άντρας είναι μαζί με το παιδί? Μέχρι τώρα ήταν εδώ και σας περίμενα, αλλά τον πήρανε πηγόντες να πάει πάνω και εντάξει, πάμε στο νοσοκομείο. Έχει ο Θεός. Και ο Θεός όσα έχει θα δίνει και θα είναι πάντα. Στο νοσοκομείο εδώ. Στο Καραμανδάνιο. Πάντως είστε ήρωες. Δεν ξέρω αν είμαι ήρωες. Όλοι είμαστε ήρωες. Όλοι είμαστε ήρωες. Κανείς δεν είναι κάτι καλύτερο και κάτι πιο χειρότερο από μένα. Τώρα και κάτω είμαι όλοι καμένοι. Ναι, γιατί έκανε απόπειρα αίμα, το μάθαμε, γιατί ρε παιδιά. Για λίγο δίλιασα. Και τα παιδιά. Για λίγο δίλιασα, εντάξει άνθρωπος είμαι. Για λίγο έχασα το κουράγιο. Για λίγο δίλιασα, αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Ήταν λάθος, μην το αναγνωρίζω. Όχι για τα παιδιά, γιατί δεν μου επιτρέπεται να γίνω παράδειγμα προς μίμηση κάτω από τις συνθήκες. Έτσι. Δεν πρέπει να το παλέψουμε, σουλά. Έτσι. Δεν είναι λύση. Τι έγινε, ο Φαντάρος παίρνει την νίκη. Και όχι αξιωματικός, ο Φαντάρος μπαίνει μπροστά. Ναι. Και εμείς αντιφέρουμε πάλι, να είσαι σίγουρος. Ναι, έξουλα, ναι. Το θέλει πάλεμα. Κι ας είναι εγώ αυτή πρώτη. Εγώ είπα, έχω άλλα 4 παιδάκια μεγάλα, παντρεμένα, είμαι γιαγιά. Όποιο πόλη πέσει πρώτο να πέσει στο δικό μου το παιδί, αρκεί να ξεκινήσει ο αγώνας για μια ελεύθερη πάλι ζωή. Για μια ανθρώπινη ζωή. Όλοι λέμε το δικό μου το παιδί, γιατί. Όχι, μην πάθει. Όχι, δεν είναι έτσι. Να θυμηθούμε τα παιδιά που κλαίνουν ακόμα οι μάνες από τα πανεπιστήμια, όλους αυτούς που δώσανε το αίμα τους. Δυστυχώς έχουμε φτιάξει ένα σημείο να μας κόβουν κομματάκι-κομματάκι, ένα-ένα κομματάκι, να λέμε εντάξει, έχουμε το υπόλοιπο, ρε παιδί μου. Κόβουμε ένα δάχτυλο, έχουμε τα υπόλοιπα έτσι, 9. Έτσι. Κόβουμε μένουν τα 8. Μέχρι που σιγά-σιγά σε κάνουν κορμό. Δύο τραγούδια μέσα στο μυαλό μου, ό,τι κάνω όλη την ημέρα που λέει. Η ψυχή μου όμως είναι παλικάρι, το χάρος δεν μπορεί να μου την πάρει. Και τ' άλλο λέει, δεν θα με κλάψει καμιά πατρίδα. Ναι, πρέπει το. Δεν θα υποχωρήσουμε, όχι. Όχι, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Εδώ μέσα κάνει άλλο πράγμα, κάνει. Και δεν έχω ούτε τη γεννήτρια να βάλω μπροστά. Σφακούς πρόλαβα και γέμιζα χθες το βράδυ. Μη συμβεί κάτι μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι. Και δεν έχω τι να κάνω. Άσε που αυτό φωνάζει μέσα στη νύχτα, ουρλιάζει γιατί φοβάται το σκοτάδι. Δεν τρέπομαι, είμαι περήφανη. Δεν ζητιανεύω. Δεν θα ζητιανέψω ποτέ στη ζωή μου, γιατί δικαιούμαι και θα πάρω αυτά που δικαιούμαι. Το έχω σκάψει όλο αυτό πέρα, με τον υδρότη μου. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Με έχουν φάει. Δύο φορές σκορπιέ εδώ στο Χερμέλα, να δεις εδώ που έχουμε βάλει κάτω από το φορτηγό που τίγε τα φίδια, φάρμακο, μέσα στα πόδια των παιδιών. Έλα εδώ να το δεις. Εδώ,
παίζουν και περνάνε τα παιδιά μέσα από τα φίδια. Α, αυτό είναι το μπάνιο μας, μπορεί να μην γίνει πολύ τελείας. Οπότε βλέπεις όμως είμαστε καθαροί, είμαστε αξιοπρεπείς. Το παλεύουμε και θα το παλεύουμε όσο θέλει ο Θεός. Αυτό κάνουμε και είναι και άλλο πιο πίσω. Με αυτά τα δοχιάκια σου μου και όλη τη νύχτα που είπαμε στην πίτη που τα μέσα του πάει τα παιδιά. Τα προχτές έκανα κάτι με έφαγε και με πήγαινε στο νοσοκομείο που έτσι. Κακή ότι το μίσος σου έχουν φτάσει ένα σημείο να ξεκινιάσει το ρολόι του ανθρώπου. Το μόνο που έχουν το ρεύμα θα του πάρουν και το ρολόι. Τη ζωή του δηλαδή ολόκληρη. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ετοιμοθάνατο, παιδιά αυτού που είναι ετοιμοθάνατη. Αυτή είναι η ΔΕΗ. Αυτά είναι τα χάλια της ΔΕΗ. Αυτά είναι τα έτσι, του γιατί... Σαμαρά και του Βενιζέλου. Τέσσερις γιδούλες και βγάζω το γάλα των παιδιών μου. Ζυμώνω στα χεράκια μου, τις φτιάχνω το ψωμί, το γάλα. Αυτή είναι η ζωή μου. Δεν μου χαρίζεται τίποτα, αλλά το παλεύω. Με αξιοπρέπεια. Όσο και να με κυνηγάνε, εγώ δεν σταθώ στα πόδια μου. Είναι κρίμα, κοπελιά, να κόβεται τώρα έχουμε από κόσμο. Έτσι να πει στον κύριο Σαμαρά. Κοίτα εδώ που ζουν τα παιδιά. Είναι κρίμα να κόβεται το ρεύμα από τον κόσμο. Και εμείς έχουμε 1.200 ευρώ ρεύμα. Θα έρθουν να μας το κόψουν σε λίγο. Και είμαστε 12 άτομα. Δεν είναι αμαρτία και μας έκοψε και τα πολύτιγνα. Είναι αμαρτία να κόψει τα πολύτιγνα. Πολύ μεγάλη αμαρτία είναι. Να πείτε στον κύριο Σαμαρά αυτό. Που έκοψε τις συντάξεις. Μα χαθούν ή να χαθούν. Είσαι κανασία και όταν υποκριζήσει από το αγόλιο, τα μπουκάλια με τα ούρα μέσα στο ποτάμι και το ανοιχτό. Να πάτε τώρα στην Αίγυπτο εσείς. Θα πάμε τώρα στην Αίγυπτο στην Αίγυπτο να... Δώσουμε ένα έγγραφο προς τη ΔΕΗ, κάποιο νόμο που υπάρχει εδώ πέρα και από εκεί πέρα στη συνέχεια της δράσης που κάνουμε. Εγώ σύνταξη δεν παίρνω. Δεν παίρνω, σε παρακαλώ, τίποτα. Γιατί να μας τα κόψει τα πολίτικνα, να κοιτάξει, να δει εκεί που παίρνει, γιατί που δεν παίρνει. Εγώ δεν παίρνω από Ποθηνά, γιατί να μου κόψει τη σύνταξη. Όχι από μένα, όχι από μένα, όλη τη οικογένεια. Και δεν έχουμε να φάμε.